Το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο γκολ έβαλαν σήμερα οι Δαμάστα και όλοι όσοι συμμετείχαν στο τουρνουά σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού και από το γήπεδο του ΠΟΑ εστάλησαν παντού μηνύματα αλληλεγγύης και κοινωνικής συμμετοχής. Σκοπός της διοργάνωσης που γίνεται από την Δαμάστα για τρίτη συνεχή χρονιά ήταν η συγκέντρωση τροφίμων για το χαμόγελο του παιδιού και όλοι όσοι έδωσαν το παρόν στο Ατσαλένιο μετέτρεψαν τις προσφορές τους σε ένα κύμα αγάπης προς τα παιδιά του οργανισμού αλλά και όλα τα παιδιά του κόσμου. Επίσης λειτουργήσε παζάρι με χριστουγεννιάτικα είδη και άλλα αντικείμενα για την στήριξη του χαμόγελου του παιδιού. Μάλιστα την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος του οργανισμού, κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Τα οράματα συναντιούνται με άλλα οράματα. Το χαμόγελο του παιδιού από μια ιδέα ενός παιδιού πριν από 24 χρόνια τέτοιο καιρό είχε φύγει από τη ζωή. Συναντάται λοιπόν με τα οράματα του κυρίου Παπαδάκη, της Δαμάστας, των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη που νοιάζονται για το χαμόγελο της Κρήτης. Προσπαθούμε να το εμπεδώσουμε ότι είναι το χαμόγελο του κοπελιού. Το χαμόγελο του κοπελιού που δείχνει τη δυναμική που έχει η Κρήτη, που έχει τη δυναμική για να όχι μόνο να βοηθήσει, αλλά να συμμετέχει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να συμμετέχει σε θέματα που είναι σοβαρά για παιδιά. Φανερά συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος της Δαμάστας και εμπνευστής του τουρνουά σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού, κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει σε έναν. Το χαμόγελο του παιδιού είναι κάτι το οποίο είναι πανελλαδικό. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι, η Κρήτη το έχει αγκαλιάσει. Η Δαμάστα είναι πρεσβευτής, αλλά η Δαμάστα απλώς βοηθάει στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να αγκαλιάσουν αυτή την τεράστια προσπάθεια. Η προσπάθεια του χαμόγελου του παιδιού τα τελευταία δύο χρόνια που είναι άμεση συνεργασία μας είναι μια τεράστια προσπάθεια. Στα σπουδαία μηνύματα που προκύπτουν μέσα από τέτοιες δράσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, κ. Νίκος Τζόρτζογλου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στους δέχτες των τηλεοράσεων κάθε Σαββατοκύριακο, δεν είναι αυτό η βία, δεν είναι οι άσχημες δηλώσεις, δεν είναι όλες αυτές οι παθογένειες που δυστυχώς γεμίζουν τοξίνες το φύλαθλο κόσμο. Ποδόσφαιρο είναι και αυτό που σήμερα η Δαμάστα κάνει, η αλληλεγγύη, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον Τόνι Παπαδάκη, στην ομάδα Δαμάστας. Στο τουρνουά έγιναν δύο αγώνες ανάμεσα στην μεικτή K14E και την ομάδα K14 της ΠΑΕΟΦΗ και ανάμεσα στην Δαμάστα με τους All Star παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Δύο από αυτούς που έδωσαν το παρόν, ο Νίκος Νιόμπλιας και ο Στέλιος Κοζανίδης, μίλησαν στην κάμερα της Κρήτη TV. Αυτές τις ημέρες όλοι χρειάζονται ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα δώρο, ένα αγαπώ. Και εμείς με την παρουσία μας εδώ πέρα θέλουμε να το δείξουμε ότι νοιαζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και το χρόνο πάλι να είμαστε όλοι μαζί εδώ για να ανταποκρινόμαστε κάθε χρόνο σε τέτοιες προκλήσεις. Νομίζω ότι σήμερα έγινε εδώ πέρα, έχει γίνει μια εκδήλωση με τεράστια σημασία. Νομίζω ότι εμείς με μεγάλη μας χαρά και ήρθαμε και θα ξαναρθούμε στο μέλλον πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την καρδιά μου θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Δαμάστας. Στον κύριο Παπαδάκη για αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη σημαντική προσφορά, όχι μόνο που έχει να επιδείξει στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά θεωρώ ότι καθαρά αυτά όλα είναι ανθρώπινα. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας έγινε ένα λιτότε λειτουργικό και ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας τίμησε τον παλιό ποδοσφαιριστή και προπονητή Γιώργο Χριστοφή, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα από τους διοργανωτές.